Πιστεύετε ότι μπορεί κάποια κυβέρνηση που θα μπορέσει, που θα έχει στόχο να υλοποιήσει όλα αυτά που λέτε, θα βρει ανταπόκριση από όλο το μηχανισμό, σε όλο το εύρος για να τα υλοποιήσει? Μήπως η διαφθορά δεν είναι μόνο αυτών που έχουν την εξουσία, αλλά είναι μέχρι πολύ χαμηλά? Κοιτάξτε, η διαφθορά είναι παντού. Η διαφθορά είναι παντού. Έχει σημασία όμως αν κάποιος είναι, πώς να πούμε, έτσι, στο DNA του διεφθαρμένος, ή αν κάποιος εργάζεται σε ένα διεφθαρμένο σύστημα. Δηλαδή, ανάμεσα στους δημοσίους υπαλλήλους τους υπάρχουν εξαιρετικές περιπτώσεις ανθρώπων. Άνθρωποι δουλευταράδες, τίμιοι, φιλότιμοι, ηθικοί, οι οποίοι αισθάνονται ότι είναι στη γωνία γιατί το σύστημα τους πετάει. Και δεν είναι λίγοι. Ή είναι κάποιοι οι οποίοι δεν μπορούν να παράγουν έργο, γιατί ακόμα και ο νόμιμος μηχανισμός είναι περίεργος. Δηλαδή, αν σε ένα δήμο για να αντικαταστήσεις μια φλιτζάνα που έσπασε, θες 17 υπογραφές, τι να κάνει ο υπάλληλος ο οποίος είναι τίμιος? Δηλαδή, κάποιος που λέει ότι εγώ δούλεψα πάρα πολύ, ας πούμε, όλη μέρα και έβαζα σφραγίδες, έχει την αίσθηση ότι παρήγει έργο, αλλά δεν παρήγει. Αυτοί θα μπορούν να είναι στυλοβάτες του νέου ξεκινήματος. Βεβαίως, όσοι ζούσαν παρασιτικά και όσοι έχουν ιδεολογία τους ότι επειδή εγώ, ας πούμε, ήμουν φυσοκολλητής ή επειδή έχω γνωστό τον βουλευτή τάδε, οφείλουν οι υπόλοιποι να μεταΐζουν διαβίου και να μην πατάω στην υπηρεσία, ναι, αυτοί θα φύγουν. Και θα πεινάσουν ενδεχομένως αν δεν αλλάξουν μυαλό. Δεν θα έπρεπε. Πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Συζητάμε με τον κύριο Θάνο Τζίμερο. Δημιουργία Ξανά είναι το νέο κόμμα και συζητάμε την ελληνική πραγματικότητα. Στην διαφθορά είχαμε μείνει πριν τις διαφημίσεις του όρου συστήματος και έρχομαι τώρα στον απλό πολίτη, ο οποίος νιώθει αυτή την εποχή αδικημένος, πιεσμένος πάρα πολύ. Νιώθει ότι το ίδιο το κράτος τον μαστιγώνει, του παίρνει μέσα από την τσέπη του το εισόδημά του. Υπάρχει ποτέ περίπτωση αυτός ο πολίτης, όταν βρει την ευκαιρία να αποφύγει ένα φόρο, να μην το κάνει? Ένα ΦΠΑ, ένα δεν ξέρω τι. Όχι. Φυσικά. Έτσι δεν είναι? Φυσικά. Φυσικά. Δηλαδή η διαφθορά του κράτους, όσο και να θέλει να βοηθήσει και έχει πιστέψει τώρα ότι πρέπει όλοι να συμβάλλουμε, έτσι, δημιουργεί ένα ηθικό άλοθη στον φοροδιαφεύγοντα. Διότι φόρους δεν πληρώνεις επειδή το είπε ο Θεός. Φόρους πληρώνεις για να έχεις υπηρεσίες. Και υπηρεσίες δεν έχει ο πολίτης. Άρα, αν ξεκαθαρίσει το τοπίο, δηλαδή ο τρόπος για να ξεκαθαρίσει το τοπίο είναι από την πλευρά του κράτους. Εάν το κράτος τακτοποιήσει τα του οίκου του, μπορεί να πει ότι κοίταξε να δεις, τα χρήματά σου πιάνουν τόπο. Δηλαδή έχουμε προϋπολογισμό κάθε χρόνο. Απολογισμό είχαμε ποτέ. Η έννοια της λογοδοσίας σε όλα τα κράτη είναι η πιο βασική στη λειτουργία της δημοκρατίας. Μου έδωσες αυτά τα χρήματα. Τα πήρα από τον ιδρώτα σου. Πρέπει να σου πω τι τα έκανα. Μέχρι τελευταία δεκάρα. Το κράτος δεν το έκανε ποτέ αυτό. Ο πολίτης λοιπόν αισθάνεται ότι αμήνεται. Και αισθάνεται ότι τον κατηγορεί το κράτος για φοροδιαφυγή, όταν ο πολίτης ξέρει ότι από τα 10 ευρώ που θα δώσει στο κράτος, τα 2 θα πιάσουν τόπο και τα 8 θα πάνε στις γνωστές τσέπες. Γι' αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος, ο οποίος σπάει μόνο αν το κράτος εξυγιανθεί. Και το συγκεκριμένο κράτος, δηλαδή η συγκεκριμένη κομματική κρατική δομή, αποκλείεται να εξυγιανθεί γιατί λειτουργεί, είπαμε, ως μαφία. Ναι. Ποια μαφία είπε ποτέ ότι, ξέρετε, μέχρι χθες εμείς κλέβαμε, σκοτώναμε, κάναμε, αλλά τώρα λέμε να γίνουμε ηθικοί? Ακόμα και αν το σωστό είναι πληρώνω φόρους για να έχω υπηρεσίες, αυτή τη στιγμή δεν πληρώνουμε για αυτό το λόγο, ακόμα και αν υπήρχαν οι υπηρεσίες αυτές. Πληρώνουμε φόρο για να σωθεί η Ελλάδα, υποτίθεται. Πληρώνουμε και άλλο φόρο, για να γεμίσουν κάποια ταμεία. Έτσι δεν γίνεται? Ναι, ενώ οι σπατάλες συνεχίζονται. Και ενώ οι προσλήψεις συνεχίζονται. Δηλαδή 20.000 άτομα φέτος, 40.000 άτομα πέρσι, νέες προσλήψεις. Και δεν μιλάμε για εποχιακούς, για ειδικούς φρουρούς ή για πυροσβέστες. Το κομματικό κράτος συνεχίζεται. Η κουνιάδα και η σύζυγος του διευθυντή του ΟΑΕΔ, ας πούμε, μπήκαν από το παράθυρο με υπογραφές Καστανίδη και Κατσέλη. Αν δεν κάνω λάθος. Όχι, δεν κάνω λάθος. Με αυτές τις υπογραφές μπήκαν. Και όταν πήραν χαμπάρι τη Λαμογιά, τα κουκουλώσαν και τις ξαναστείλαν πίσω. Τώρα που είναι τρία κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση, μπορούν να διαφύγουν αυτά? Ή γίνεται συνωμοσία των τριών? Χρειάζεστε εμένα για να σας το πω. Δηλαδή, δεν βλέπετε τι γίνεται. Δηλαδή, χρειαζόμαστε μια σοβαρή κυβέρνηση.
Έναν σοβαρό πρωθυπουργό. Ευτυχώς έχουμε έναν σοβαρό πρωθυπουργό, πιο σοβαρό εν πάση περιπτώσει από τους προηγούμενους. Και έναν άνθρωπο που έχει κύρωση. Τα εργαλεία του είναι τα ίδια όμως. Και έχει, ακριβώς. Δηλαδή, όταν τσακώνονται οι υπουργοί της κυβέρνησης και όταν οι αρχηγοί, οι κομματικοί, βλέπουν αυτή την περίπτωση ως ακόμα μια ευκαιρία για μικροπολιτικές, ας πούμε, αψιμαχίες, διάολο. Άρα η λύση τώρα ποια είναι, να γίνουν γρήγορα εκλογές. Ξύλωμα της μαφίας. Ξύλωμα όμως. Με εκλογές όμως. Σαφώς. Γιατί είστε άνθρωποι που σέβεστε τους θεσμούς. Σαφώς. Δηλαδή, ο Έλληνας ο οποίος ψήφιζε Λευκό, ο Έλληνας ο οποίος ψήφιζε Άκυρο, ένας από αυτούς ήμουν εγώ, ας πούμε, στις προηγούμενες εκλογές του 2009, που αντί για ψήφο έριξε ένα γράμμα επίσης, το οποίο βεβαίως καταμετρήθηκε ως Άκυρο, πετάχτηκε σε ένα σάκο, δεν έγινε τίποτα. Που έλεγε ότι εκτός από τους αναποφάσεις τους υπάρχουν και οι αειδιασμένοι. Και περιέγραφε όλα αυτά που θα συμβούν. Δεν ήταν δύσκολο να τα καταλάβεις, δηλαδή, να δεις που πήγαινε το πράγμα. Ο μόνος τρόπος είναι η ψήφος. Οι άνθρωποι που αισθάνονται δελιγμία για το υπάρχον κομματικό σύστημα θα πρέπει να στηρίξουν τις ομάδες, τις νέες δυνάμεις που πιστεύουν να τους εκφράζουν. Μπορεί να μην είμαστε εμείς. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει οι νέοι πολιτικοί σχηματισμοί να έχουν θέσει τα όρια ενός καινούριου πολιτικού πολιτισμού. Δεν θα συμφωνούμε σε όλα. Θα διαφωνούμε. Αλλά η διαφωνία είναι μέσα στο πολιτικό παιχνίδι. Και να σας πω, η διαφωνία πλουτίζει την ανθρώπινη σκέψη. Αν δηλαδή τη δική σας γνώμη τη δω ως μια ευκαιρία να σκεφτώ από μια άλλη οπτική γωνία πάνω στο θέμα που με προβλημάτισε, το πολιτικό, το αποτέλεσμα θα είναι καλύτερο. Έτσι προχώρησε η ανθρώπινη σκέψη μέχρι τώρα.